Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει η ΟΚΔΕ, Οργάνωση Κομμουνιστών και Διεθνιστών Ελλάδος, εν ώψη των εκλογών εδώ στο Κορδαλό. Η ΟΚΔΕ είναι μια εργατική οργάνωση και δεν έχει καμία σχέση με τα πολιτικά τζάκια. Συμμετέχει σε όλους τους σημαντικούς αγώνες. Αγωνίζεται για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, για ένα κόσμο σοσιαλιστικό. Σε αυτές τις εκλογές η ΟΚΔΕ κατεβαίνει αυτόνομα. Στη συνέχεια θα μας μιλήσει ο σύντροφος Σωτήρης, φοιτητής και συνδικαλιστής της Σοσιαλιστικής Σπουδαστικής Πάλης για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Και στη συνέχεια θα μας μιλήσει η συντρόφισσα Μαρία, εργαζόμενη στα public και συνδικαλίστρια στην αντεπίθεση των εργαζομένων, για το πολιτικό πρόγραμμα της ΟΚΔΕ. Θα σας καλωσορίσω και εγώ στην εκδήλωσή μας. Η ΟΚΔΕ συμμετέχει αυτόνομα και σε αυτές τις εκλογές της 21ης Μάη με ψηφοδέλτια σε όλη την επικράτεια. Το ψηφοδέλτιο της ΟΚΔΕ συμβολίζει και αναδεικνύει εκείνους τους αγώνες, εκείνο το κομμάτι της εργατικής τάξης που αποσιωπάται από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία και την αστική διαπλοκή, που έπαιξαν και παίζουν σημαντικό ρόλο σε όλα τα κινήματα, στους μικρούς και μεγάλους αγώνες. Αποτελούμε την φωνή όσων δεν έχουν φωνή. Ζητάμε την ψήφο και τη στήριξη των εργαζομένων, των φτωχών και των νέων σε επερχόμενες εκλογές, όχι απλά για να στηρίξουν ένα μικρό αριστερό κόμμα που δεν έχει καμία σχέση με την σαπίλα και τα τζάκια του επίσημου πολιτικού σκηνικού, αλλά κυρίως γιατί η ενίσχυση οργάνωσής μας αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική και χρήσιμη επιλογή που μπορεί να κάνει ο ελληνικός λαός στις δύσκολες μέρες που έρχονται. Γιατί η ψήφο στην ΟΚΔΕ δεν είναι απλά συμβόλαιο με τους αγώνες. Είναι συμβόλαιο και με ένα πολιτικό πρόγραμμα που έχει όλες τις προϋποθέσεις για να νικήσουμε. Γιατί ως ΟΚΔΕ παλεύουμε καθημερινά σε χώρους δουλειάς, σε σχολεία και σχολές, σε γειτονιές, όχι μόνο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της νεολαίας, αλλά για να οικοδομήσουμε μια αριστερά επαναστατική. Η οργάνωσή μας κατεβαίνει σε εκλογές 21 Μάη με κεντρικά συνθήματα. Δεν συγχωρούμε, θα τους τιμωρήσουμε. Γιατί για το έγκλημα στα Τέμπη δεν έφταιγε καμία κακιά ώρα, ούτε ήταν μια τυχή στιγμή. Γιατί τα μνημονιακά κόμματα, Νούδου, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, τα έχουν κάνει πλακάκια μεταξύ τους για να μην ακούγεται καν η λέξη Τέμπη κατά την προεκλογική περίοδο στα κανάλια. Λες και έχουν περάσει χρόνια και όχι μόλις 2 μήνες από αυτή την τραγωδία, στην οποία έξιδαν οι συνάνθρωποι μας, την πλειοψηφία τους εργαζόμενοι και φοιτητές, έχασαν άδικα τις ζωές τους. Όμως το έγκλημα στα Τέμπη έδειξε την κοινή του καθεστώτος. Οι μεγάλες κινητοποιήσεις και απεργίες έδειξαν τη μαζική ορκή και απόρριψη του επίσημου πολιτικού σκηνικού. Ο Μητσοτάκης και η κλίκα του, ενώ συνέχισαν τις ιδιωτικοποιήσεις, προκαλούσαν με αθλειότητες για συγγνώμες και θυσίες. Είναι χρέος μας, πρώτα απ' όλα προς τους νεκρούς και τις οικογένειές τους, να μην ξεχάσουμε τους υπεύθυνους και την εγκληματική πολιτική των μνημονίων και των ιδιωτικοποιήσεων που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Είναι επίσης χρέος μας να τους τιμωρήσουμε για να μην έχουμε σε μια τακτική βάση νέα Τέμπη και νέες εκατόμπες νεκρών. Γιατί όσο κυβερνάνε αυτές οι δυνάμεις, θα συνεχίζουν να εφαρμόζουν αιμονικά την ίδια δολοφονική πολιτική. Μαύρο στα εκβιαστικά μαγειρέματα Νούδου, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Γιατί όλη μέρα ακούμε στα κανάλια τα πιθανά ποσοστά των αστικών κομμάτων και όλες τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, τους εκβιασμούς. Ότι πρέπει να υπάρξει πάση θυσία ισχυρή κυβέρνηση και σταθερότητα μετά τις εκλογές, γιατί αλλιώς χαθήκαμε. Δεν ακούμε όμως το βασικότερο. Πάνω σε ποια πολιτική συμφωνία θα φτιαχτεί όποια επόμενη κυβέρνηση συνεργασίας, μα φυσικά στο πώς θα συνεχιστεί η κοινωνική οικονομική καταστροφή της χώρας, πώς θα συνεχιστεί η μετατροπή της χώρας σε απικία χρέους, πώς θα συνεχιστούν εσά τα μνημόνια και ιδιωτικοποιήσεις, πώς θα συνεχιστεί η διάσταση των δικαιωμάτων μας και η καταλύσεις του λαϊκού εισοδήματος. Όποια λοιπόν κυβέρνηση και αν στήσουν, θα εφαρμόσουν την ίδια και χειρότερη πολιτική. Γιατί η κρίση του συστήματος και του ελληνικού καπιταλισμού χειροτερεύουν. Εργαζόμενοι, φτωχοί, νέοι, έναν στόχο πρέπει να βάλουμε μέσα από τους αγώνες μας. Να τσακίσουμε αυτά τα σενάρια. Να κάνουμε κάθε τέτοια κυβέρνηση αδύναμη, ώστε να μην μπορεί να ψηφίσει ή να εφαρμόσει κάποιο αντιλαϊκό μέτρο. Να βγούμε στην αντεπίθεση.
για να απαλλαγούμε από τους άξιους του Μητσοτάκη, για να απαλλαγούμε από τις κυβερνήσεις των πλουσίων. 4 χρόνια μιας δημοκρατίας και τι δεν ζήσαμε. Ο Μητσοτάκης και η αυλή του έπεσαν με πρωτοφανή λύσα πάνω στους εργαζόμενους, αυτοκαλλιακά στρώματα και την νεολαία. Με την ατομική ευθύνη διαχειρίστηκαν εγκληματικά την πανδημία με αποτέλεσμα να αθρηνούμε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς συνανθρώπους μας, στην πλειοψηφία τους φτωχούς και εργαζόμενους. Με το επιτελικό κράτος λαϊλάτσαν το κρατικό χρήμα, μείωσαν καταστροφικά τις κοινωνικές δαπάνες. Με νόμους χαρμανιόλες διέλυσαν τα εργασιακά μας δικαιώματα, τη δημόσια δωρεάν παιδεία, την υγεία και την ασφάλιση. Μετατρέποντάς τες σε κερδοσκοπικές business για τους επιχειρηματίες αρπακτικά που είναι και κολλητοί τους φίλοι. Με τα πας και τα καλάθια τους επιδοτούν την ακρίβεια, την αύξηση των τιμών και των κερδών των μεγάλων επιχειρηματιών. Ταΐζουν με δισευρώ τους καπιταλιστές και χαρίζουν τις λαϊκές κατοικίες στους γήπες των φαντς. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η έκρηξη των κοινωνικών ανισοτήτων, της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Ατιμόρυτη η ελίτ και οι υπηρέτες της τσαλαπατούν με βρωμερά σκάνδαλα τις ελευθερίες, τα δικαιώματα και την αξιοπρέπειά μας. Οικοδομούν μια χούντα με κοινοβουλευτικό μανδύα, με αστυνομοκρατία παντού, με τη δημιουργία μέχρι και ειδικού αστυνομικού σώματος για τις σχολές, κάτι που ούτε η Χούντα δεν είχε τολμήσει να κάνει τόσο ανοιχτά. Με δολοφονικά χτυπήματα στις διαδηλώσεις και κρατικές δολοφονίες, όπως του νέου παιδιού για τα 20 ευρώ βενζίνη το περασμένο Δεκέμβρη. Με δικαστικά πραξικοπήματα και με το σκάνδαλο φυσικά των παρακολουθήσεων. Έχουν τέλος μετατρέψει τη χώρα μας σε μια απέραντη βάση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του ΝΑΤΟ, στέλνοντας όπλα στα φασιστοειδή του Ζελένσκι, βάζοντας μας όλο ένα πιο βαθιά σε επικίνδυνες πολεμικές συγκρούσεις. Όλα αυτά βέβαια δεν συνθέτουν απλά ένα καθεστώς Μητσοτάκη, αλλά το καθεστώς των μνημονίων που μαζί είναι η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ οικοδομούν 15 περίπου χρόνια τώρα. Όλοι μαζί ψήφισαν και εφάρμοσαν τις ιδιωτικοποιήσεις. Όλοι μαζί έχουν μετατρέψει τη χώρα σε μια απικία χρέους, λειτουργώντας όλη την οικονομία και το κράτος με αποκλειστικό κριτήριο το κέρδος των εργολάβων και ιδιωτών αρπακτικών, θυσιάζοντας ακόμα και ανθρώπινες ζωές. Βαθύτερη αιτία αυτής της πολιτικής τους είναι η τεράστια κρίση του καπιταλισμού, που σε όλο τον κόσμο ξεσπά με πολέμους, κυρώσεις, ακρίβεια, καταρρεύσεις τραπεζών και επιχειρήσεων που διασώζονται με κρατικό χρήμα, δηλαδή με τα δικά μας λεφτά. Στην Ελλάδα, ενώ η ελίτ πλουτίζει, μνημόνια και κρίση έχουν σαραβαλιά στον παραγωγικό ιστό, φέρνοντας χρεοκοπία διαρκείας κάτω από την εποπτεία των αγορών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό πρέπει να καταψηφίσουμε και τα υπόλοιπα μνημονιακά κόμματα. Μαύρο στην απάτη του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα, που τσαλαπάτησε τη λαϊκή θέληση, κάνοντας το όχι ναι σε ένα βράδυ κατά το 2015, σπέρνοντας μαζικά την απογοήτευση στον ελληνικό λαό και ενισχύοντας το δεν υπάρχει εναλλακτική πέρα από τα μνημόνια διαρκείας. Ψηφίζοντας το τρίτο μνημόνιο και στρώνοντας το δρόμο στην ακροδεξιά του Μητσοτάκη. Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι νεοφιλελεύθερη. Μια ελεύθερη αγορά φτιασιδωμένη με επιδόματα ελεημοσύνης και γαρνιρισμένη με σάλτσες περί προοδευτικής διακυβέρνησης και δικαιοσύνης. Το μικρότερο κακό απέναντι στο κάθε Μητσοτάκη οδηγεί πάντα στο μεγαλύτερο κακό. Μαύρο επίσης το ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ που έφερε το δούνο του και τα μνημόνια στη χώρα μας, που είναι βουτυγμένο στα σκάνδαλα και τη διαπλοκή. Μαύρο και στα ακροδεξιά δεκανίκια της ελληνικής λύσης και στους φασίστες του Κασιδιάρη, του Μπογδάνου και κάθε άλλου ακροδεξιού φελού. Να τους τσακίσουμε στους δρόμους. Δεν υπάρχει λύση με λόγια στη Βουλή. Δεν χαρίζουμε την ψήφο μας ούτε στο ΚΚΕ ούτε στο Μέρα 25. Το ΚΚΕ αποτελεί ένα κόμμα που έχει υποταχθεί στο σύστημα και σπέρνει την απογοήτευση και την ιτοπάθεια. Αυτοπροβάλλεται ως το μόνο κόμμα που αγωνίζεται και διασπά τους αγώνες με χωριστές συγκεντρώσεις. Η κίνησή του έχει κυρίως έναν θυμωτικό χαρακτήρα και εξυπηρετεί τον κύριο στόχο του, που δεν είναι άλλος φυσικά από την εκλογική του ενίσχυση. Γενικά είναι κατά των ιδιωτικοποιήσεων και της κυβέρνησης, αλλά κατά τις προσπάθειες κινητοποίησης για τα Τέμπη δεν προωθούσε τα αιτήματα οι σιδηρόδρομοι τώρα πίσω στο δημόσιο και κάτω η κυβέρνηση, γιατί ακόμα και αν δεν γίνονταν αυτά, θα είχαμε πάλι καπιταλισμό. Φανερώνεται έτσι η απροθυμία του να κλιμακώσει την πάλη, αλλά και η στίχησή του με τις αστικές δυνάμεις, ιδίως όταν απειλείται το πολιτικό σύστημα από το λαϊκό παράγοντα.
Το πρόγραμμά του τέλος είναι ακόμη κολλημένο στα ελληνικές δικτατορίες, τις οποίες λιμπανίζει και εξοραίζει, λες και δεν κατέρευσαν ποτέ αυτά τα καθεστώτα. Το ΜέΡΑ25 από την άλλη αποτελεί ένα αστικό σχήμα, ένα κόμμα των πλουσίων που μας ξανασερβίρει τη συνταγή του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Ο Βαρουφάκης ήταν από τους βασικούς υπεύθυνους της κατάρρευσής της το 2015. Συγκεντρώνει πρώην ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ και υπουργούς που αγωνιούν για μια θέση στη Βουλή. Η ρήξη του είναι κάλπικη, χωρίς αγώνες, χωρίς σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ ή τον καπιταλισμό. Με φλιαρίες για εκδημοκρατισμό, ενώ φλερτάρει με προοδευτικές συνεργασίες. Όμως και το σχέδιο της Ανταρσία έχει αποτύχει πλήρως, καθώς αποτελεί ένα αδύναμο εκλογικό μέτωπο. Ενώ 15 χρόνια από την ίδρυσή της έχει αποδυναμωθεί σημαντικά με τις δυνάμεις της να φιλορροούν είτε προς τα αστικά κόμματα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25, είτε προς το ΚΚΕ, είτε προς την αποστράτευση. Τέλος, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που θέλουμε να αναδείξουμε ως ΟΚΔΕ είναι η πάλη ενάντια στην απειλή του πολέμου. Σε Ελλάδα και Τουρκία, διεθνισμός, κοινός αγώνας των λαών. Γιατί οι Έλληνες εργαζόμενοι και φτωχοί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους Τούρκους συναδέλφους μας. Μόνο οι κυβερνήσεις μας και οι αστικές μας τάξεις έχουν. Δεν θα σφαχτούμε μεταξύ μας με τα συμφέροντά τους. Από τη μία, οι τουρκικές κυβερνήσεις έχουν επικίνδυνες βλέψεις και επεκτατικά σχέδια. Ενώ από την άλλη, οι ελληνικές κυβερνήσεις θέλουν να το παίξουν μπροστάριδες του αμερικάνικου υπεριαλισμού στα πολεμικά πύλα σχέδιά του στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή. Η όξυνση στα ελληνοτουρκικά τρέφεται και από τον παγκόσμιο ανταγωνισμό των ΗΠΑ και της Δύσης με τη Ρωσία και την Κίνα, που απειλεί όλη την ανθρωπότητα. Μια στρατιωτική σύγκρουση στα ελληνοτουρκικά θα ήταν καταστροφική. Πρέπει πάση θυσία να την ανατρέψουμε. Χτίζοντας ένα αντιπολεμικό διεθνιστικό κίνημα ενάντια σε υπεριαλισμό και εθνικισμό, σταματώντας τους εξοπλισμούς και διώχνοντας τις βάσεις και το ΝΑΤΟ. Θα δώσω συνέχεια το λόγο στην αγωνίστρια Μαρία για να αναπτύξει τις θέσεις και το πρόγραμμα της οργάνωσής μας. Η ΟΚΔΕ δεν κατεβαίνει στις εκλογές βάζοντας μπροστά αφηρημένες έννοιες όπως σταθερότητα, δικαιοσύνη ή δίθεν ρήξη, γιατί ξέρουμε καλά πως όσες εναλλακτικές διαχείρισης του συστήματος κι αν μας προτείνουν, η κυβέρνηση που θα βγει από αυτές τις εκλογές θα εφαρμόσει την ίδια και χειρότερη πολιτική. Ο λόγος γι' αυτό είναι κάτι που δεν λέει κανένα από τα επίσημα κόμματα, αυτό που μας περιέγραψε και ο σύντροφος νωρίτερα, ότι η κρίση και η χρεοκοπία του ελληνικού καπιταλισμού αλλά και γενικά του καπιταλιστικού συστήματος απαιτούν διαρκή σκληρά μέτρα ενάντια στους εργαζόμενους. Ο στόχος μας είναι και μέσα στις εκλογές να προτάξουμε τους αγώνες ενάντια στην επίθεση που έχουμε δεχτεί οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι φοιτητές, οι νέοι και οι φτωχοί, ιδιαίτερα τα τελευταία 10-13 χρόνια της κρίσης και των μνημονίων. Φωνάζουμε ως εδώ. Η ανεργία, η ακρίβεια, η φτώχεια, ο πόλεμος, η καταστολή έχουν βαθιές αιτίες. Είναι η κρίση του συστήματος, η καπιταλιστική οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας, η λογική του κέρδους σε βάρος των αναγκών της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας. Πρέπει να απαντήσουμε με ένα δραστικό ταξικό πρόγραμμα σωτηρίας. Και όταν λέμε πρόγραμμα σωτηρίας, εννοούμε μπλόκο σε πληστηριασμούς, να σταματήσουν οι άνθρωποι να πετιούνται έξω από τα σπίτια τους, στόχους στις εξώσεις και τις διακοπές ρεύματος. Εννοούμε αυξήσεις σε μισθούς και υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας για όλους, αυξήσεις στις συντάξεις και ανθρώπινη όρη εργασίας. Να σταματήσουν οι απολύσεις, λιγότερη δουλειά, σταθερά 7 ώρα πενθήμερα, καμία ελαστικοποίηση της εργασίας όπως έκανε ο νόμος Χατζηδάκη. Αυξήσεις στους μισθούς γιατί και οι έρευνες πλέον δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο μισθός μας φτάνει μέχρι τις 18 του μήνα. Και επιβολή πραγματικών μέτρων προστασίας στους χώρους της δουλειάς, γιατί φτάνουν πια τα εργατικά ατυχήματα, δυστυχήματα, δολοφονίες του κράτους και των εργοδοτών, λέμε εμείς. Να βάλουμε ένα φρένο στις ιδιωτικοποιήσεις, να γυρίσουν όλα σε εθνικοποίηση με εργατικό έλεγχο. Η ενέργεια, το νερό, οι συγκοινωνίες, όλες οι υποδομές θα πρέπει να είναι δημόσια αγαθά και να γυρίσουν στην κατοχή των εργατών και του λαού χωρίς αποζημίωση στους ιδιώτες. Λέμε όχι στους εξοπλισμούς, τα χρήματα να δίνονται για τις κοινωνικές ανάγκες και όχι για να χρηματοδοτούμε πολέμους και την καταστολή. Να βάλουμε βαριά φορολογία στα κέρδη και στους πλούσιους και να εφαρμόσουμε
εφαρμόσουμε ένα μαζικό δημόσιο πρόγραμμα παραγωγικών επενδύσεων και κατασκευής φτηνών λαϊκών κατοικιών. Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να κόψουμε τη θηλιά με την ΑΕΤ των μνημονίων, των πολέμων, της καταστολής, του ρατσισμού και της ακροδεξιάς. Μας κρατάνε αλυσοδεμένους με μνημόνια, ενώ η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση στον πυρήνα της έχει βυθιστεί στα σκάνδαλα και δεν είναι παρά ένας ακόλουθος των ΗΠΑ ενάντια στη Ρωσία. Να βγούμε έξω από αυτό το στρατηγείο των αντεργατικών πολιτικών, των ελίτ που φορτώνουν στους λαούς τα βάρη του πολέμου και της κρίσης, για να μπορεί ο ελληνικός λαός να αποφασίζει για το μέλλον του. Με μονομερή διαγραφή του χρέους και εθνικό νόμισμα, όχι για να απομονωθούμε, αλλά για να ενωθούμε πραγματικά με τα κινήματα, τους αγώνες και τους λαούς της Ευρώπης. Είναι αιτήματα που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε, οικοδομώντας μια παράταξη με την αποφασιστικότητα που χρειάζεται για να φέρουμε σε πέρας με επιτυχία τους αγώνες που έρχονται. Όπως έδειξαν οι μεγάλες γενικές απεργίες, οι κινητοποιήσεις πολλών κλάδων όπως της εκπαίδευσης, της υγείας, στους ντελιβεράδες, στα λιμάνια και το σπάσιμο στην πράξη των χουντοαπαγορεύσεων, όπως έδειξε η απόκρουση της πανεπιστημιακής αστυνομίας και η μαζική κοινωνική έκρηξη μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Παράλληλα με όλα αυτά, ξετυλίχθηκε η εξέγερση των εργαζομένων στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με μήνες μαζικών διαδηλώσεων και συγκρούσεων. Η πάλι, στη Γαλλία ειδικά, δεν είναι μόνο ενάντια σε μια σκληρή αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση, αλλά ενάντια σε ένα αλαζονικό και αυταρχικό καθεστώς. Τέτοιοι αγώνες μεγαλώνουν σήμερα σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Ζούμε σε καθεστώτα ζωφερά και αυταρχικά. Σκληρές ταξικές δημοκρατίες των πλουσίων που αρνούνται κάθε συμβιβασμό με τους από κάτω. Κλίκες πολιτικών, καπιταλιστών και πλουσίων, απομονωμένες αλλά αδίστακτες, που δεν ξεκουνιούνται με εκλογές. Που κυβερνούν με όπλα μια δικτατορία των ΜΜΕ, τη διαφθορά, την καταστολή, τα απανωτά κοινοβουλευτικά και πολιτικά πραξικοπήματα, τη διαρκή καταπάτηση κάθε λαϊκής βούλησης. Με ηγέτες τύπου Μακρόν, τον πρόεδρο των πλουσίων που υποδέχεται τους καλεσμένους του στην άκτορα του Λουδοβίκου, τύπου Μητσοτάκη που λέει ότι δεν λογαριάζει το πολιτικό κόστος και πρόσφατα μάλιστα είπε ότι δεν δέχτηκε η Νέα Δημοκρατία πολιτικό κόστος από το έγκλημα στα Τέμπη, εμείς δεχτήκαμε όμως κόστος και ήταν σε ανθρώπινες ζωές. Με προσωπικότητες τύπου Τσίπρα που τσαλαπάτησε τη βούληση του ελληνικού λαού το 2015 μετά το δημοψήφισμα, κάνοντας με ευκολία το όχι ναι. Και βλέπουμε ότι σε όλη την Ευρώπη οι κυβερνήσεις στηρίζονται από το λιγότερο από το 50% του πληθυσμού και σε προσωπικότητες που δεν μπορούν να εφαρμόσουν άλλες πολιτικές παρά ενάντια στους εργαζομένους. Όταν λοιπόν αυτοί βγαίνουν και μας λένε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, εμείς λέμε ότι μπορούμε να νικήσουμε με μια αριστερά επαναστατική. Σε όλο τον κόσμο, τα ρεφορμιστικά κόμματα, τα σταλινικά ΚΚ, τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα διαλύθηκαν, πέρασαν στο αντίπαλο στρατόπεδο ή περιθωριοποιήθηκαν ανεπιστρεπτοί. Αυτό συμβαίνει γιατί τιμωρήθηκαν για δεκαετίες προδοσίας και ητών που έφεραν στους εργαζομένους. Οι δίθεν προοδευτικοί, με υποσχέσεις για εύκολες λύσεις και ανακούφιση μέσω των εκλογών, γρήγορα ξεγυμνώθηκαν και ενσωματώθηκαν, σπέρνοντας απογοήτευση και κάνοντας τεράστια ζημιά. 38 παράδειγμα γι' αυτό στη χώρα μας ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και διάφορες καρικατούρες του. Δεν χρειαζόμαστε τέτοια εργαλεία που στην πρώτη δυσκολία και δοκιμασία υποχωρούν, συνθηκολογούν και τσακίζονται αφήνοντας πίσω συντρίμια, ούτε και εκλογικίστικες συγκολίσεις και ενότητες μόνο στην κάλπη. Δεν χρειαζόμαστε μόνο μια πολιτική αλλαγή, αλλά μια κοινωνική ανατροπή, μια βαθιά τομή σε αντικαπιταλιστική κατεύθυνση. Μια άλλη ουσιαστικά δομή της εξουσίας, που δεν μπορεί να προκύψει από κοινοβουλευτικά παιχνίδια. Αυτό που λέμε και αυτό που ζητάμε είναι μια επαναστατική κυβέρνηση των εργαζομένων, που θα βασίζεται στην πλατιά κοινωνική πλειοψηφία, θα ενώνει την εργατική τάξη μέσα από τα δικά μας όργανα και αγώνες, θα λειτουργεί με εκπροσώπους εκλεγμένους και άμεσα ανακλητούς στους χώρους δουλειάς, μέχρι και πανεθνικά, αμοιβόμενος με το μέσο εργατικό μισθό και όχι με παχυλά βουλευτικά προνόμια. Μια κυβέρνηση του 80% και όχι του 20% και του 30%. Ανοίγοντας τον δρόμο στη μόνη εναλλακτική, το σοσιαλισμό. Μια κοινωνία που δεν έχει καμία σχέση με τα σταλινικά εκτρώματα, αλλά βασίζεται στην εργατική δημοκρατία, που θα βάζει στο επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο, τον παραγωγό κάθε πλούτου και την κινητήρια δύναμη κάθε προόδου. Τις αξίες της αλληλεγγύης, τις ανθρώπινες ανάγκες, την προστασία του περιβάλλοντος, το δημοκρατικό σχεδιασμό, τη διεθνή συνεργασία. Με ελευθερίες τελικά ανώτερες, ακόμα και από τα πιο δημοκρατικά δίθεν αστικά καθεστώτα. Για μια τέτοια αλλαγή πρέπει να στηριχτούμε
στις δικές μας δυνάμεις και αγώνες. Στον εργατικό έλεγχο, μέσα από συνελεύσεις και επιτροπές. Αυτοί οι αγώνες χρειάζονται ενότητα, σχέδιο, κλιμάκωση. Για να αλλάξουν πραγματικά οι συσχετισμοί και να περάσει ο φόβος στο αντίπαλο στρατόπεδο, πρέπει να προχωρήσουμε με ανασυγκρότηση και ανασύνθεση του εργατικού κινήματος για το ξεπέρασμα των αδιεξόδων της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας όλων των αποχρώσεων. Να ζωντανέψουμε εμείς οι ίδιοι να στελεχώσουμε τα σωματεία μας και να χτίσουμε νέα σε όλους τους χώρους δουλειάς με την ενεργή συμμετοχή μας. Να παλέψουμε για αυτοοργάνωση και δημιουργία επιτροπών και συντονιστικών σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε σχολή, σε κάθε σχολείο, σε κάθε γειτονιά. Να οργανώσουμε τη μαζική αυτοάμυνα ενάντια στην καταστολή και τελικά να ενώσουμε όλες αυτές τις επιμέρους μάχες και αγώνες σε μια γενική πολιτική απεργία, τη δική μας εξέγερση όπως στη Γαλλία. Για την πραγματοποίηση αυτών των αιτημάτων, για να παλέψουμε μαζί για να πληρώσουν τελικά οι πλούσιοι, καλούμε όλους και όλους να οργανωθείτε και να παλέψετε μαζί μας. Για εμάς είναι ξεκάθαρο πως δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Ούτε θα μας τις χαρίσει κανένας μεσσίας ή βουλευτής τεχνοκράτης ή κάποιος άνθρωπος της αγοράς, κάποιος φιλάνθρωπος πλούσιος ή κάποιος διεφθαρμένος κρατικός αξιωματούχος. Όποιο όνομα και μανδύα και αν πάρουν, περιφρονούμε τις συγκρίσεις τους για το ποιος είναι ο πιο άριστος. Έχουν βγει τώρα και λένε είναι οι κανονικοί άριστοι και οι ντεμέκα άριστοι και βγαίνουν με ψηφοδέλτια και Νουδού, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, αλλά και οι τεχνοκράτες του ΜέΡΑ25 και μας προτείνουν ποιος έχει τις καλύτερες προσωπικότητες, τους πιο άριστους από όλους. Εμείς λέμε ότι πρέπει να οικοδομήσουμε μια νέα επαναστατική δύναμη, τόσο απτεκτική και αποφασισμένη, όσο σκληρή είναι και η εποχή μας, όσο απαιτητικό είναι το νέο κύμα αγώνων και εξεγέρσεων που σηκώνεται, με αγωνιστές τίμιους, εργάτες, φτωχούς και νέους, που δεν τα παρατάνε στα δύσκολα, που παλεύουν με επιμονή, ενωτική πολιτική, σχέδιο και πρόγραμμα. Μια δύναμη που δεν τρέχει στην πρώτη ευκαιρία πίσω από ξένες σημαίες. Δεν υποκλίνεται σε ψευτοπροοδευτικές μόδες όπως ο νεοφιλελεύθερος αστικός δικαιωματισμός, αλλά έχει οδικό και πηξίδα την αγωνιστική ιστορία του εργατικού κινήματος και η πηξίδα αυτή δείχνει μόνο την αναγέννηση της επαναστατικής προοπτικής. Στο ψηφοδέλτιο της ΟΚΔΕ συμμετέχουν μέλη διοικήσεων σωματείων, συνδικαλιστές και εργαζόμενοι με σημαντική συμβολή στις απεργίες και τους αγώνες, που δραστηριοποιούνται για την υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, φοιτητές και εργαζόμενοι ενεργοί στο φοιτητικό και εργατικό κίνημα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, η ψήφος στην ΟΚΔΕ δεν είναι μια ψήφος διαμαρτυρίας ή μια χαμένη ψήφος, αλλά μια χρήσιμη επιλογή και έκφραση της εμπιστοσύνης στους ταξικούς αγώνες. Για να οργανώσουμε μαζί τους αγώνες του σήμερα και του αύριο, για ζωή και εργασία με αξιοπρέπεια, σας καλούμε να οργανωθείτε, να στηρίξετε και να ψηφίσετε την ΟΚΔΕ, την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Κάτω η Χούντα της αγοράς, το μέλλον ανήκει στον κόσμο της δουλειάς. Κάτω η Χούντα της αγοράς.